Υπάρχει μια ιστορία, την οποία πιθανώς έχετε ακούσει και με την οποία θα ασχοληθούμε, γιατί έχουμε μια μαρτυρία που θα μας δώσει πραγματικά το τι έγινε. Ο Νίκος Βέρτης, λοιπόν, την περίοδο του κορονοϊού, μαζί με την ομάδα του, θέλει να πάει για μια συναυλία στο Ισραήλ. Η συναυλία αυτή, για να γίνει, θα πρέπει όλη η ομάδα και ο ίδιος και η μουσική του και όσοι τον συνοδεύουν άλλοι να είναι εμβολιασμένοι. Τρόπος για εμβολιασμό δεν υπάρχει. Βρίσκεται κάποιος που λέει: μπορώ εγώ να το κανονίσω. Γραφεία παραγωγής για τη συναυλία κλπ. Έρχονται εδώ, τους κάνουν εμβόλια, πηγαίνουν, κάνουν κανονικά τη συναυλία, αλλά αποδεικνύεται ότι ήταν εμβόλια μαϊμού. Εμβολιασμός μαϊμού. Ποτέ δεν τους έκαναν το εμβόλιο του κορονοϊού. Το τι τους έκαναν, κανένας δεν το ξέρει. Πάμε πρώτα να δούμε το τι ακριβώς έχει γίνει, και ένας από τους ανθρώπους που εμβολιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν πήραν το εμβόλιο για τον κορονοϊό, θα είναι κοντά μας για να μας εξιστορήσει το τι έζησε. Μία τέτοια κάρτα εμβολιασμού δόθηκε στην ομάδα του Νίκου Βέρτη τον Μάιο του 2021, προκειμένου να μπορούν να ταξιδέψουν στο Ισραήλ για προγραμματισμένες εμφανίσεις. Μία κάρτα που βεβαίωνε πως έχουν γίνει και οι δύο δόσεις εμβολίου της Pfizer από έναν γιατρό που τελικά ήταν διασώστης. Υποψίζουμε εμένα είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ήμουν ένας πολύ φανατικός οπαδός του εμβολιασμού και ήθελα να δω είναι νόμιμα. Ο εμβολιασμός τόσο του Νίκου Βέρτη όσο και της ορχήστρας του έγινε από έναν γιατρό από την Κύπρο που έστειλε η Ισραηλινή εταιρεία παραγωγής που διοργάνωνε τις συναυλίες. Η πρώτη δόση του εμβολίου έγινε στις 13 Απριλίου του 2021 και η δεύτερη στις 4 Μαΐου. Όπως βλέπουμε βέβαια στην κάρτα, έχει άλλες ημερομηνίες. Τις κάρτες αυτές που φέρουν σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις παρέλαβαν οι μουσικοί στο αεροδρόμιο λίγο πριν την πτήση τους. Διαπιστώνουμε πως είναι όλα λάθος. Οι ημερομηνίες εμβολιασμού μας λάθος. Έλεγε πως εμβολιαστήκαμε στο εμβολιαστικό κέντρο του Ελληνικού. Κάρτα από την Κυπριακή Δημοκρατία στο μεταξύ, έτσι. Όλη αυτή η διαδικασία έγινε διότι την περίοδο εκείνη η πλατφόρμα που είχε ανοίξει για εμβολιασμό στη χώρα δεν κάλυπτε όλες τις ομάδες. Η Ισραηλινή εταιρεία τους διαβεβαίωσε πως ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μέρος με ασφάλεια και έτσι έγινε στο κέντρο διασκέδασης που εμφανίζεται ο τραγουδιστής. Όταν μας φώναξαν λοιπόν για εμβολιασμό στο νυχτερινό κέντρο, μου φάνηκε πολύ παράδοξη η διαδικασία, ειδικά όταν είδα ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα ούτε ένα νοσηλευτικό προσωπικό, με στολές, με ένα στενοφόρο. Αν πάθει κάποιος κάτι, δεν μπορεί ένας γιατροδάκος από την Κύπρο να ξεγελάσει. Τρεις κυβερνήσεις, μια πολύ μεγάλη Ισραηλινή εταιρεία. Για την είσοδο στη χώρα του Ισραήλ δεν αρκούσε το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Έπρεπε να διενεργηθεί και τεστ αντισωμάτων, στο οποίο διαπίστωσαν ένα 24ωρο αργότερα πως είχαν μηδενικά αντισώματα. Επικοινώνησαν με την εταιρεία και τον ψευτογιατρό και τους είπαν πως τα αντισώματα δεν αναπτύσσονται αμέσως. Μην ακούσεις ό,τι κι αν σου πουν σιλιά έχουν. Οι συνεργάτες του Νίκου Βέρτη επέστρεψαν έγκαιρα στην Ελλάδα με τον ίδιο, λόγω της επίθεσης που δέχτηκε το Ισραήλ χωρίς να πραγματοποιήσει τις εμφανίσεις τους. Παρά τις δύο δόσεις που τους έκανε ο ψευτογιατρός, τα αντισώματα που είχαν εξακολουθούσαν να είναι μηδενικά. Μέχρι και σήμερα, κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά τους χορήγησε. Όταν λοιπόν με καλεί ένα κρίτη να καταθέσω και πηγαίνω και καταθέτω, μετά από λίγες μέρες, μου στείλει ένα SMS ο κύριος Βέρτης, με το οποίο διαμαρτύρεται για όσα κατέθεσα. Μου ζητάει να αλλάξω την κατάθεσή μου. Μου λέει, θα μου στείλει εξώδικο να αλλάξω την κατάθεσή μου και ότι από Σεπτέμβρη θα κάνει αλλαγές στην ορχήστρα, στο σχήμα της ορχήστρας. Εμέσως λέει ότι είμαι πολύ. Είμαι ένας απλός εργαζόμενος. Βιοπορίζομαι αποκλειστικά από τη μουσική. Και μόνο η απόφασή μου να παραιτηθώ από την κύρια εργασία μου εξαιτίας της ανευθυνότητας του εργοδότη μου έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Γεγονός επίσης είναι πως δεν έχω την οικονομική δυνατότητα για πολυέξοδους δικαστικούς αγώνες, όπως το πρώην αφεντικό μου. Το βάρος μιας τέτοιας απόφασης απαιτεί μεγάλες θυσίες. Δεν έχω τίποτα να φοβάμαι. Καταθέτω τα γεγονότα και την αλήθεια. Η λάσπη και η συκοφαντική επενιγμή προς το πρόσωπό μου δεν θα μείνουν αναπτυξη. Ο γνωστός τραγουδιστής μαζί με 17 συνεργάτες και μουσικούς κατέθεσαν μήνυση προς τον ψευτογιατρό. Οι δύο πρώην μουσικοί του στρέφονται και κατά του Νίκου Βέρτη για το περιστατικό των μαϊμού εμβολιασμών. Παρουσιαζόμαστε τόσο εγώ όσο και ο Νίκος Βέρτης ως ηθική αυτούργη ποινικών αδικημάτων, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε θύματα ενός δήθεν γιατρού. Τα πλήρη στοιχεία του οποίου, καθώς και το γεγονός ότι είναι διασώστης και όχι γιατρός, μάθαμε μόλις το Δεκέμβριο του 2021. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες
τις νομικές ενέργειες εγκαίρως, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται οι δύο μουσικοί, καθώς είμαστε θύματα σε αυτή την ιστορία και όχι θύτες. Η υπόθεση ακόμα βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης με τον ψευτογιατρό να κατηγορείται και για άλλους μαϊμού εμβολιασμούς στην Κύπρο. Εδώ είναι ο κύριος Επιτροπάκης για να συζητήσουμε το θέμα. Θυμίζω ότι όπως είδατε και στο βίντεο, ο κύριος Επιτροπάκης έχει στραφεί και εναντίον του Νίκου Βέρτη. Ποιος είναι ο λόγος, γιατί το έχετε κάνει αυτό, κύριε Επιτροπάκη? Καλησπέρα σας. Μα κύριε, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Της εκπομπής σας να στρέψει το ενδιαφέρον του σε αυτή την υπόθεση που θεωρώ εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι με τους οποίους έχω συμμιλήσει, ένα τεράστιο σκάνδαλο που έχει διεθνείς διαστάσεις. Λοιπόν, είμαι συνοπτικός. Ο λόγος για τον οποίο στρέφομαι κατά του εργοδότη μου, εγώ προσωπικά, έτσι, είναι ότι με απέλησε μόνο και μόνο επειδή πήγα και κατέθεσα την ανακρίτρια για αυτά τα ζητήματα, μετά από μήνυση που έκανε ο έτερος συνάδελφος. Δηλαδή, ο συνάδελφος μου, ο Περικλής, που δείξατε, έγκαιρα διαμαρτυρήθηκε για όλα αυτά που γίνανε. Και δεν μας, ξέρετε τι μας είπε ο κύριος Βέρτης? 10 μέρες μετά που ανακάλυψα εγώ την απάτη. Δεν μας μιλούσε τότε, δεν μας ενημέρωνε. Ότι παιδιά, λέει, μας ξεγέλασε μάλλον ένας γιατροδάκος. Μα λέω, κύριε Βέρτη, εδώ πέρα μπορείτε ένας γιατρός, λέει, απλά, χωρίς συνεργούς, να ξαπατήσετε τρεις κυβερνήσεις, να σας πληρώσει στα χέρια σας πλαστές κάρτες χωρίς να το πάρετε χαμπάρι, να μας τις δώσετε εμάς? Γιατί ο κ. Βέρτης ταξίδεψε και νωρίτερα. Έτσι. Και να μας λέτε αυτή η δικαιολογία. Δεν πιστήκαμε. Και προσήκαμε στη δικαιοσύνη να ερευνήσει το περιστατικό. Έχει στείλει ο κ. Περικλής Αλλιώπης, έχει στείλει και στο Υπουργείο Υγείας από το Σεπτέμβριο του 2021. Έτοιμα στο Υπουργείο Υγείας. Ένα λεπτό τώρα, γιατί εδώ το πράγμα είναι σοβαρό. Ο κύριος Βέρτης τίποτα. Ούτε ειδοποίησε τις αρχές, ούτε κανέναν. Και μόνο αφού τον κάλεσε η ανακρίτρια να εκδώσει εξηγήσεις, έκανε μήνυση. Στο γιατρό, μόνο στο γιατρό. Όχι στην Ισραηλινή εταιρεία, την οποία μέσα στη δική του μήνυση παρουσιάζει ως υπεύθυνη. Γιατί δεν κάνει μήνυση στην Ισραηλινή εταιρεία? Θέλω να δούμε λίγο το χαρτί. Στη μήνυση, ναι. Ένα λεπτό. Βλέπετε τις ημερομηνίες, τη σκάρτα που δείχνετε. Ναι, αυτές είναι ψεύτικες ημερομηνίες. Προσέξτε τώρα. Αυτό είναι το αποδεικτικό εμβολιασμό. Πρέπει να πάει όλη η ομάδα του κυρίου Βέρτη για τη συναυλία και έρχεται ένας που εμφανίζεται ως γιατρός για να τους κάνει το εμβόλιο. Ιδιώτες. Και εδώ εμφανίζεται η ημερομηνία 11 Τετάρτου 2021, 1η-5η του 2021, με τα εμβόλια της Pfizer. Εδώ γράφει Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο Ελληνικού. Όλα αυτά είναι χειρόγραφα. Μπράβο. Εμείς ξέραμε ότι για να πάμε να κάνουμε ένα εμβόλιο και να αποκτήσουμε πιστοποιητικό, να μπορούμε να ταξιδέψουμε, παίρναμε κινητό τηλέφωνο, υπήρχαν εφαρμογές, το κατέβαζες, έβαζες το άμκα σου, είχε όλα τα φίλτρα για να γίνει. Και εδώ με ένα χαρτί το οποίο. Κύριε Βαγγελάτε. Έχει συμπληρώσει με το χέρι. Ο κύριος, πήρε άδεια για να κάνει συναυλίες μέσα στον κορονοϊό. Και μέσα στο ΙΤΟΝ, ο εμβολιασμός έγινε μέσα στο νυχτωρινό κέντρο. Εμάς ο κύριος Βέρτης, γιατί εμείς μόνο με τον κύριο Βέρτη. Ένα-ένα για να το λέμε. Μας είπε ότι θα γίνει ένας κρατικός εμβολιασμός, συμφωνία του κράτους του Ισραήλ. Εμείς αυτό το ξέραμε. Ότι έγινε ο εμβολιασμός στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο Ελληνικού είναι ψέμα. Δεν έγινε εκεί, έγινε στο νυχτωρινό κέντρο. Ωραία. Εσείς όμως κατηγορείτε. Και προσέξτε, έτσι λέει Κυπριακή Δημοκρατία πάνω το έντυπο. Δηλαδή είναι καταφανώς ψευδής η κάρτα. Αυτό όμως πέρασε. Έγινε αποδεκτό για να ταξιδέψετε. Ναι, όχι, περιμένετε κύριε Ευαγγελάτο μου. Από τις συνομιλίες του κυρίου Καμπά που δείξατε πριν, λέει με ποιο διαδικασία τα στείλανε αυτοί. Τα κάνουν upload. Τα κάνουν upload στο σύστημα, μέσα στο Ισραήλ γίνεται διαγματοληπτικός έλεγχος απλά μέσα από το σύστημα. Εμείς δεν δείξαμε πουθενά αυτά. Είχαν βρει το κολπάκι δηλαδή. Και ξέραν για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει Pfizer. Γιατί στην Κύπρο υπήρχε ήδη ένα κύκλωμα, είχε ανακαλύψει μια τρύπα με το εμβόλιο Pfizer. Η Pfizer δεν έστελνε στους γιατρούς αυτοκόλλητα με το barcode. Και είχε γίνει ήδη φάμπρικα πλαστών πιστοποιητικών στην Κύπρο. Αυτό λοιπόν οι συνεργάτες, όλοι αυτοί. Απίστευτο. Έτσι. Τρία κυκλώματα. Ο κύριος Βέρτης, στην δική του μήνυση, δεν γράφει τις αληθινές ημερομηνίες εμβολιασμού. Γράφει τις ψεύτικες. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί ο κύριος Βέρτης έχει στραφεί και αυτός εναντίον εκείνων. Πού σας κοροϊδεύει. Όχι, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Δεν έχει στραφεί εναντίον της εταιρείας της Ισραηλινής που κατονομάζει κατά τα άλλα ότι τα κανόνισε όλα. Γιατί δεν στρέφεται κατά της εταιρείας. Μάλιστα. Δεν μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Τώρα, κύριε Επιτροπάκη, έχετε, γιατί σας κάνανε μια ένεση. Έχετε ανακαλύψει τι σας χορήγησαν. Το εμβόλιο του κορονοϊού. Όχι, δεν μπορούμε να το καλύψουμε αυτό. Και επιπλέον και κάτι άλλο, κύριε, γιατί να σας πω κάτι. Είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση αυτή. Ναι, πείτε το για να κλείσουμε. Τελικά, προσέξτε, γίνονται. Μαφιόζοι σκοτώνονται μεταξύ τους, είναι ιδιωτικές υποθέσεις, με ξεκαθαρίσματα ιδιωτών. Γίνονται υποκλοπές στη χώρα, μας παρακολουθούν οι ιδιώτες. Γίνονται μαζικοί εμβολιασμοί μαϊμού, τα κάνουν ιδιώτες. Υπάρχει υποπτία στη χώρα, την έλεγχε κάποιος στη χώρα? Κύριε Επιτροπάκη, βλέπετε πριν, εσείς λέγατε πριν για τα λογισμικά υποκλοπών, έτσι. Υπάρχει έλεγχος στη χώρα. Ο κύριος Βέρτης εδώ πέρα
Όχι μόνο δεν μείνει την εταιρεία. Όχι, έχει ανακατέψει και το όνομα του Πρωθυπουργού μέσα. Λέει ότι στείλανε, λέει, οι εταιρείες αυτές επιστολή στον Πρωθυπουργό να εμβολιαστούμε κατά προτεραιότητα. Και ο Πρωθυπουργός απάντησε όχι. Πού είναι αυτές οι επιστολές, πού είναι απαντήσεις του Μαξίμου? Και βλέπω μια μεγάλη σιωπή από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο σας λέω έχει λάβει ειδοποίηση για όλα αυτά από πέρσι το Σεπτέμβριο. Κύριε Πιτροπάκη. Μάιο γυρίσαμε, Σεπτέμβριο. Κάτι τελευταίο, μια τελευταία λεπτομέρεια, κύριε, που έχει νομίζω πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. 12 Μαΐου γυρνάμε από Ισραήλ. 21 Μαΐου, μετά από δική μου φασαρία, μας μαζεύει, πώς το λένε, κακήν κακός ο κύριος Βέρτης, να μας πει ότι μάλλον μας εξαπάτησαν. Και μας ανακοινώνει ότι 25 Μαΐου έχει κλείσει να κάνει το ελληνικό εμβόλιο. Μα με συγχωρείτε. Μας κοροϊδεύουν μερικοί. Πότε πρόλαβε και έκλεισε το ελληνικό εμβόλιο να το κάνει ο κύριος Βέρτης? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιτροπάκη. Αυτό που έχει σημασία είναι να ψάξει πιο το Υπουργείο Υγείας, γιατί δεν μπορεί αυτό το πράγμα εδώ να θεωρείται πιστοποιητικό εμβολιασμό ή να έχει περάσει. Ή να έχει παράξει οποιοδήποτε ένομο αποτέλεσμα. Είναι αδιανόητο. Αδιανόητο πραγματικά.